Λευτέρης Ιάκης, συντονιστής των οικολόγων πράσινων της Λάρισας, για την εκπομπή «Ζω οικολογικά» του Τηλεκέρκυρα. Κύριε Ιάκη, στη Λάρισα οι οικολόγοι πράσινοι έχουν κάνει αρκετή δράση σχετικά με τις παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ναι, ακριβώς. Πείτε μας κάτι για την δράση σας εδώ. Ναι, ήταν μια κίνηση πολιτών ουσιαστικά, απλώς εμείς συντονίσαμε όλη αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά, διότι και πολλοί φορείς μετά, αφού είδαν δηλαδή την ευαισθητοποίηση, κινητοποιήθηκαν. Κατεβήκαν πάρα πολλές κεραίες, άλλες πάρα πολύ γρήγορα, άλλες πιο αργά. Αυτό που είδαμε ως τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή η μεθοδολογία που θα πρέπει κάποιος να ακολουθήσει, είναι πια τόσο απλή, όπως θα σας την περιγράψω. Μπορείτε να πάτε στην οικία πολεοδομία του Δήμου, στην πολεοδομία του Δήμου της περιοχής σας, να κάνετε μια αίτηση, να ρωτήσετε αν το κτίσμα ή η ύποπτη κεραία ή η ύποπτη κατασκευή είναι παράνομη, και από τη στιγμή που είναι παράνομη, ο Δήμος ο ίδιος οφείλει να κινηθεί δικαστικά ενάντια σε αυτή την κατασκευή. Αυτό βέβαια μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά από ό,τι έχουμε δει είναι το μόνο δυστυχώς που μπορεί να κινηθεί. Δεν υπάρχει ευαισθησία στο θέμα της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης, δυστυχώς. Στην Ελλάδα μας κινούμαστε ακόμα με τα μεγάλα συμφέροντα. Αλλά ο πολίτης μπορεί να κάνει αυτό το πολύ απλό. Να πάει να κάνει μια αίτηση στην πολεοδομία του Δήμου του και να ζητήσει να ελεγχθεί και αν είναι παράνομη να γκρεμιστεί αυτή η κεραία. Αυτό είναι για τους μεγάλους σταθμούς βάσης, που ό,τι βλέπουμε είναι και σε μεγάλα κτίρια εδώ, είτε για τους μικρούς, για τις μικρές κεραίες. Από την εμπειρία μας είδαμε ότι το 99%, βασικά δεν είδαμε καμία νόμιμη, όσο και αν σας φανεί παράξενο. Υπάρχουν εγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικότητας για κεραίες στη Λάρισα. Αφορούν κυρίως την κατασκευή, υπάρχουν, ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μάλλον μία, η οποία βέβαια έχει πάρα πολλές υπερβάσεις, η οποία και αυτή θα πρέπει να ελεγχθεί, είναι ζήτημα χρόνου δηλαδή να ελεγχθεί για να... Αν πληγεί και τα υπόλοιπα λεπτά πολεοδομικά. Ναι, δηλαδή έχουν φτιάξει ας πούμε τον ιστό, ο οποίος είναι στατικά μετρημένος. Την ακτινοβουλία φυσικά κανένας δεν τη μετράει. Εμείς μόνο με δικά μας μηχανήματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι, ή ευτυχώς δεν είναι πιστοποιημένα για να μπορούν να σταθούν σε δικαστήριο. Λοιπόν, έχουν κάνει μόνο στατική μελέτη για τον ιστό, αλλά έχουμε βρει πάρα πολλές υπερβάσεις. Δηλαδή, στη Λάρισα η πολεοδομία, όταν υπάρχει καταγγελία πολιτών για αυθαίρετο. Ναι, ναι, ευτυχώς κινείται πάρα πολύ. Και εφαρμόζει τα πρωτόκολλα κατεδάφισης. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Κέρκυρα να τα ακούμε, διότι η πολεοδομία στην Κέρκυρα έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ωραία, να σας πω και το επόμενο βήμα, αφού λοιπόν έχετε τέτοιο ζήτημα. Εμείς έχουμε επισκεφτεί για πολλά ζητήματα τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης. Αν υπάρχει κολλησιεργία, οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης μπορούν να κινηθούν. Εμείς έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα από εκεί. Να σας πω, είναι μια λυσίδα. Αν πιάσει τον αδύνατο κρίκο, ξέρετε ότι η δύναμη μιας αλυσίδας είναι ο αδύναμος της κρίκος. Όταν λοιπόν εντοπίσετε τον αδύναμο κρίκο, όλα τα πράγματα αρχίζουν και φτιάχνουν. Ένα κεφάλι θα κοπεί, όλοι οι υπόλοιποι θα στρώσουν. Οπότε αν εσείς έχετε μία υπόνοια ότι κάτι δεν μπορεί να μην δουλεύει στη δημόσια διοίκηση, μπορείτε να επισκεφτείτε τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης και όλα αυτά τα πράγματα θα φτιάξουν από μόνο τους. Και εσύ, και αυτά είναι που μας είπατε πάρα πολύ χρήσιμα. Σας ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους των Κερκυραίων. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
escolar amb el rotulador que hi feia conjunt i els concerts abans d'anar a tocar tenir temps per poder sopar tots junts i cinc minuts, són cinc minuts genials quan te'n fiques a la porta i anem a fer el tallat i llegim diners, salut i amor en un hora cinc més sempre de veritat i cinc minuts genials quan te'n fiques a la porta i anem a fer el tallat i llegim diners, salut i amor en un hora cinc més sempre de veritat. Quina sort, segur que és un senyal trobar la pegatina al mig del cereals i els dijous m'encanta repetir ens trobem davant d'una ampolla de vinc. Ai, que bé carta teva amb dibuixets, m'encanta regalar el meu millor Max Mix però la cosa que em sembla és mi vida que em tinc un sempre diu veritat. Tenir temps per poder sopar